Βεβαίως και η ανάπτυξη δεν είναι ένα τεχνοκρατικό ζήτημα. Αν ήταν έτσι απλά τα πράγματα, τότε πολύ εύκολα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προκύπτουν για την ανάπτυξη. Αλλά το θέμα της ανάπτυξης είναι ένα κατεξοχήν κοινωνικό ζήτημα. Και προκύπτει ως κοινωνικό ζήτημα από την απάντηση για ποιο σκοπό θέλουμε την ανάπτυξη. Τι να ικανοποιήσουμε. Να ικανοποιήσουμε το καπιταλιστικό κέρδος, άρα δηλαδή τις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών, ή θα ικανοποιήσουμε τις κοινωνικές ανάγκες, τις σύγχρονες και διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. Και με βάση την απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήματα προτύπτει και ο σχεδιασμός. Εσείς ως κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα που σας ασκούν σήμερα αντιπολίτευση μιλάτε για μια ανάπτυξη που θα θωρακίζει την ανταγωνιστικότητα και την καπιταλιστική κερδοφορία. Και με βάση αυτή τη λογική διαμορφώνετε τις πολιτικές σας επιλογές. Για να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι πολιτικές επιλογές. Γιατί αυτό, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ανεξάρτητη από τον επιθετικό προσδιορισμό. Εσείς μιλάτε για δίκαιη ανάπτυξη. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για βιώσιμη, το κοινάλ, κυκλικές, μια σειρά επιθετικούς προσδιορισμούς. Όμως αυτοί οι επιθετικοί, διαφορετικοί επιθετικοί προσδιορισμοί θέλουν να συγκαλύψουν την ουσία. Ποιο δηλαδή, το χαρακτήρα. Ότι ο χαρακτήρας της ανάπτυξής σας είναι ο καπιταλιστικός χαρακτήρας. Και τι έχει αυτός ο καπιταλιστικός χαρακτήρας ως αποτέλεσμα. Πρώτον, και αποτέλεσμα αλλά και προϋπόθεση. Την ένταση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής δύναμης. Γι' αυτό ακριβώς και διαμορφώσατε με τα μνημόνια ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης. Μιας εργατικής δύναμης αναλώσιμης, χωρίς εργατικά δικαιώματα, χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα, χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα. Γιατί ακριβώς σε αυτή τη βάση, με αυτόν τον τρόπο και αυτή τη λογική, θωρακίζετε την ανταγωνιστικότητα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, των μονοπωλιακών ομήλων. Άρα λοιπόν είναι ένα κρατούμενο. Δεύτερον, παρέχεται μια σειρά κίνητρα, προνόμια, αναπτυξιακά, επενδυτικά, σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές. Διαμορφώνεται υποδομές τέτοιες που να ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων για τα επενδυτικά του σχέδια. Και αυτό είναι φανερό όσον αφορά το κομμάτι των κινήτρων και των υποδομών. Είναι φανερό και στο σημερινό σας νομοσχέδιο. Τι κάνετε και με το σημερινό νομοσχέδιο? Συνεχίζετε την ίδια λογική να παρέχετε γη και είδωρ στις ανάγκες και στα συμφέροντα των μονοπωλίων. Μετά λοιπόν τα προηγούμενα νομοσχέδια με τη μείωση της φορολογίας στα διανεμόμενα μυρίσματα που είναι προς όφελος των κεφαλαιοκρατών και σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος γιατί διατηρείται η φοροεπιδρομή για το λαό. Μετά τη γελία επί της ουσίας εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών που δεν δεχτήκατε να αλλάξει στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης η συνταγματική προστασία των κερδών τους. Μετά την παραχώρηση που κάνετε χθες των Αχτών και των Αιγιαλού προς όφελος των επενδυτικών σχεδίων, έρχεσαι σήμερα και τι φέρνετε? Φέρνετε τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα και φέρνετε και νέα μέτρα για τις στρατηγικές επενδύσεις. Τι κάνετε με την αναπτυξιακή τράπεζα? Είναι πάρα πολύ απλό. Μοχλεύετε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους χρηματοδοτικούς πόρους που έρχεται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και μάλιστα ο κύριος Δαραγασάκης είχε πει σε Επιτροπή της Βουλής ότι στην πρόθεσή σας είναι το επόμενο διάστημα φέρετε νόμο για πολυετές πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και θα εξυπηρετεί τα επενδυτικά σχέδια. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, επί της ουσίας τι κάνετε, υποτάσσετε ακόμη περισσότερο τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο να διαμορφωθούν υποδομές τέτοιες που να ικανοποιούν τους επενδυτικούς σχεδιασμούς ή να χρηματοδοτείτε απευθείας τα επενδυτικά σχέδια. Και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, γι' αυτό ακριβώς το λέω και μίλησε από αυτό το βήμα πριν από λίγο ο κύριος Αντιπρόεδρος, μιλώντας για μέτρα και υποδομές τα οποία έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα και άρα λοιπόν είναι μεγάλου κόστους για να τα διαμορφώσουν οι ίδιοι επιχειρηματίες, άρα τους διευκολύνεται σε αυτές τις υποδομές που έχουν υψηλό κόστος, μακροχρόνια επένδυση αποτελούν για να μπορούν ακριβώς να τα βρουν έτοιμα και να τα αξιοποιήσουν. Και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ακόμη χειρότερα
μεταφορά στις καλένδες των έργων και των υποδομών που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όπως είναι τα έργα της αντισεισμικής θωράκισης, της αντιπλημμυρικής προστασίας ή της αντιπυρικής, για παράδειγμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ό,τι έργο γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση είναι αποσπασματικό, μερικού χαρακτήρα, άρα δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, μπορεί και να το επιδεινώνει και έρχεται μετά από καταστροφή. Και από αυτή λοιπόν την άποψη αποτελεί και πρόκληση να ισχυρίζεται ο κύριος Αντιπρόεδρος ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα πρόκειται για μια προοδευτικού χαρακτήρα, λέει. Ένα προοδευτικού χαρακτήρα εργαλείο. Σε αυτόν δηλαδή τον μεσαίωνα τον καπιταλιστικό. Και γιατί λέμε πρόκληση? Γιατί προσπαθώντας να απαντήσει την κριτική του ΚΚΕ, είπε από εδώ ότι είναι αντίθετο ο ΣΕΒ. Να δούμε την αντίθεση του ΣΕΒ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Διαβάζω λοιπόν ποια είναι η αντίθεση του ΣΕΒ στο υπόνοιμο το οποίο κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση και στην Επιτροπή της Βουλής στην αρμόδια που συζητούν στο παρόν νομοσχέδιο. Τι λέει λοιπόν? Το νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την επενδυτική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η συνεισφορά όμως του επιχειρήματος, του εγχειρήματος στην επενδυτική ανάπτυξη της οικονομίας παραμένει ασαφής και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Και σε έκανε μια σειρά προτάσεις βελτιωτικές. Τόσο μεγάλη αντίθεση. Και μάλιστα είδα τόσο μεγάλη αντίθεση που μετά από λίγο ο κύριος Δραγασάκης στην Επιτροπή της Βουλής τη δήλωσε, διαβάζω από τα πρακτικά. Επομένως, λέει ο κύριος Δραγασάκης, μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής, αρκετά ερωτήματα που αφορούν ειδικά θέματα όπως αυτά που έθεσε ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ για την Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι προς επίλυση. Σιγά τη μεγάλη αντίθεση ρόλων που έχετε ανάμεσα στο ΣΕΒ και στην κυβέρνηση για την Αναπτυξιακή. Απλώς ο ΣΕΒ πιέζει για ακόμη μεγαλύτερα προνόμια και παροχές. Αντίστοιχης λογικής είναι και η λογική η οποία υπάρχει για τις στρατηγικές επενδύσεις. Το γη και ίδρο που λέμε προς το μεγάλο κεφάλαιο. Ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτοί θα καθορίζουν λοιπόν. Ένα. Δεύτερον, ταχεία αδειοδότηση. Σταθερό φορολογικό καθεστώς. Κλιμακούμενα φορολογικά κίνητρα στη στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις τη στιγμή που τσακίζεται το λαό στους φόρους. Επιδότηση του μισθολογικού κόστους και ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Ευνοϊκή φορολογία τα στελέχη των επιχειρήσεων, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα στελέχη των επιχειρήσεων ευνοϊκή φορολογία. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να δώσετε? Τι άλλο πρέπει να τους δώσετε για να προχωρήσουν σε επενδύσεις? Σε λίγο θα τους πληρώνετε και το σύνολο των εξόδων και των δαπανών που έχουν. Αν δεν το κάνετε ήδη, γιατί αυτό προκύπτει από το άρθρο 40. Γιατί εμφανίζουν πλασματικές δαπάνες για να παίρνουν μεγαλύτερη επιδότηση. Και να μην έχουν πάρει καθόλου ίδια συμμετοχή. Και η αντιπολίτευση που σας κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, στέκεται ακριβώς σε τέτοιο επιμέρους ζητήματα. Σας κάνει αποθέσεις υπεράσπισης των συμφερόντων του κεφαλαίου και μιλάει για σκάνδαλα σε ζητήματα τα οποία και αυτοί όταν ήταν κυβερνήσεις έκαναν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Θέλοντας να αποκρύψουμε τη σκανδαλολογία ότι η μήτρα διαμόρφωση τέτοιων σκανδάλων όπως το άρθρο 40, όπως τις τροπολογίες για τον υπόδρομο που λέμε ότι είναι σκάνδαλο και πρέπει να την αποσύρετε, η μήτρα αυτών των σκανδάλων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πολιτική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Από εκεί προκύπτουν και αυτά τα σκάνδαλα. Και αυτή η σκανδαλολογία την οποία αξιοποιείται και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση είναι ακριβώς για να συγκαλύψετε αυτή τη μήτρα, δηλαδή την πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, και δεύτερον για να κρύψετε τη σύγκλησή σας σε αυτή την πολιτική. Και βεβαίως πέρα από αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν στο νομοσχέδιο είναι οι νέοι τομείς για τη δράση του μεγάλου κεφαλαίου όσον αφορά τις ανάγκες, δηλαδή την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, των διαχείριση των απορριμμάτων υδάτινων πόρων, αλλά και η αναβάθμιση η γεωστρατηγική της χώρας, που επί της ουσίας τι σημαίνει? Έδαφος για να αναπτυχθεί η δράση των επιχειρηματικών ομίλων και σε άλλες χώρες. Που σημαίνει συρρήκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα με τη μεταφορά της, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Και αυτή η γεωστρατηγική αναβάθμιση
είναι που σας συμπλέκει με τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων και των Ατοϊκών στην περιοχή, διαμορφώνοντας κινδύνους για την εδαφική ακαιρεότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Έτσι λοιπόν, ακόμη και αν δεχτούμε τη δικιά σας λογική της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ ότι είστε το μικρότερο κακό, ακόμη και αυτή τη λογική αν δεχτούμε, τι αποτέλεσμα υπάρχει μέσα από αυτή τη διαδικασία της λογικής του μικρότερου κακού? Ότι η ανάπτυξη την οποία υπηρετείτε, στην ανάπτυξη για την οποία νομοθετείτε, καταστρέφει παραγωγικές πηγές της χώρας μας, γιατί αυτός είναι ο καπιταλισμός, καταστρέφει παραγωγικές πηγές, τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα, συνθλίβει τους ΕΒΕ και τους μικρομεσαίους αγρότες, παράδειγμα τους μικρομεσαίους αγρότες. Ποια είναι το πρόβλημα? Είναι ότι βρίσκονται ανάμεσα σε δύο μυλόπετρες, οι οποίες όλο και συγκλίνουν. Από τη μία οι εταιρείες και τα μονοπόλια που τους παρέχουν τα εφόδια, τα αγροτικά, τα μηχανήματα και τις πρώτες ύλες που πουλάνε ακριβά προς τους αγρότες, και από την άλλη είναι αυτοί που θέλουν να πάρουν την αγροτική παραγωγή, που την παίρνουν πολύ φτηνά, επιχειρηματικοί όμιλοι, ή και δεν την πληρώνουν καθόλου. Αυτές τις δύο μυλόπετρες έχουν να αντιμετωπίσουν. Και εσείς με την πολιτική σας, ενώ αυξάνει το κόστος παραγωγής και μένει αδιάθετη η παραγωγή, τι έρχεται και κάνετε? Φορτώνετε ακόμη περισσότερα βάρος στους μικρομεσαίους αγρότες. Φορολογικά, ασφαλιστικά, και ας πληρώσουν και ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ενώ εφοπλιστές απαλλάσσονται, ας πληρώσουν και το ρεύμα σε πολύ υψηλότερη τιμή από ό,τι το δίνετε στην ΟΜΕ, δηλαδή στις εταιρείες οι οποίες πουλάνε ρεύμα στους καταναλωτές. Και οι δύο τροπολογίες που φέραμε, τι θα αντιμετωπίσουν? Ορισμένα μικρά ζητήματα. Μείωση του κόστους, που τα αυτά τολμάτε να υλοποιήσετε όσον αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιστροφή την οποία πρέπει να έχουν και στο φόρο αλλά και στο ρεύμα, που το χρησιμοποιούν για την παραγωγική τους δραστηριότητα, τους αγροτοκτηνοτρόφους. Και όμως αυτά τίποτα, ενώ παρέχεται σκανδαλώδη προνόμια πολλών εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ στο μεγάλο κεφάλαιο. Και βεβαίως η πολιτική αυτή της καπιταλιστικής ανάπτυξης επιδεινώνει τις θέσεις της λαϊκής οικογένειας, γιατί ο καπιταλισμός, το DNA του, εκτός από τις κρίσεις, έχει και την όξυση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δηλαδή τη συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια. Γι' αυτό το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μεγαλύτερα εισοδήματα από ό,τι έχει το υπόλοιπο 50%, το πιο φτωχό 50%. Του παγκόσμιου πληθυσμού. Να λοιπόν πώς οξύνονται οι διαφορές, γι' αυτό επιδεινώνει τη θέση της λαϊκής οικογένειας και την περίοδο της ανάπτυξης, και αυτή την επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας πώς προσπαθεί να την καλύψετε? Μέσα από τα αντισταθμιστικά επιδόματα φιλανθρωπίας και την αναδιανομή της φτώχειας από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους φτωχούς. Έτσι λοιπόν ο δρόμος του κεφαλαίου, τον οποίο υπηρετείται ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, όχι μόνο την περίοδο της κρίσης αλλά και την περίοδο της ανάπτυξης, είναι εχθρικός για το λαό. Η μάχη φως και σκότους που πάτε να κάνετε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία είναι με μάχη ΣΥΚΕ. Και γιατί είναι ΣΥΚΕ? Γιατί μαζί ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Εσείς ως κυβέρνηση νομιμοποιήσατε τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Άρα έχετε τις ίδιες στρατηγικές επιλογές. Πήρατε σκητά για την κυβέρνηση του Σαμαρά για να υλοποιήσετε τα ίδια μέτρα και να συνεχίσετε παραπέρα την αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι λοιπόν, αυτό που ονομάζετε εσείς προοδευτικό μέτωπο και το περιεχόμενο του είναι πολύ φανερό από τα παραπάνω που ανέφερα, αλλά και από ποιοι σας χειροκροτάνε ως κυβέρνηση. Σας χειροκροτάει η κυρία Μέρκελ, η κυρία Λαγκάρντ, και αυτή στο προοδευτικό μέτωπο ανήκουν, ή ο κύριος Πάιατ, ο πρέσβης των ΗΠΑ. Όλοι αυτοί στο προοδευτικό μέτωπο ανήκουν, και οι αγορές βεβαίως, οι οποίες είναι σκληρός και αμήλικτος κριτής και επιβραβεύουν τη σκληρή αντιλαϊκή σας πολιτική. Έτσι λοιπόν, οι αντιπολίτες των άλλων κομμάτων που σας κάνουν είναι πολύ βολικοί για σας, γιατί γίνεται από την ίδια αφετηρία. Ποια αφετηρία δηλαδή? Από το πώς θα προωθούν καλύτερα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και κάτω από την πίεση της αντιπολιτευτικής τους πολιτικής, παίρνετε και εσείς τα μέτρα που εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αυτή τη στρατηγική έχουν. Μόνο το ΚΚΕ ασκεί πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση προς όφελος του λαού, και μόνο το ΚΚΕ προσπαθεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ακόμη πιο ισχυρό μετόπου απέναντι σε αυτό το μέτωπο που προσπαθεί, το ονδοστρωτήρα που προσπαθεί να του τσακίσει τα δικαιώματα για το βιωτικό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο απαιτείται η ισχυροποίηση του λαϊκού παράγοντα, η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη αν ο λαός δεν σταθεί στον ύψος των απαιτήσεων.